Ημέρες Περικλέους και ξεχωριστών βραβεύσεων. Ποιους τιμά? Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού. Για πέμπτη χρονιά, ο Δήμος Παπάγου Χολαργού διοργανώνει τις Ημέρες Περικλέους, έναν θεσμό προς τιμή του σπουδαίου αρχαίου ηγέτη και ολόκληρης της εμβληματικής εκείνης ιστορικής περίοδου. Στο όνομα του κορυφαίου στρατηγού και πολιτικού της Αθήνας που έθεσε τις βάσεις για την δημοκρατία, η διοίκηση τιμά σημαντικές προσωπικότητες, απονέμοντάς τους το βραβείο Περικλέους. Η σχετική βραδιά έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 30 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης του Δημαρχείου, Λεωφόρος Περικλέους 55, Χολαργός. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η ιστορικός αθηναιογράφος Άρτεμις Σκουμπουρδή για το αθηναϊκό θαύμα του Περικλέους και θα τιμηθούν η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, πρέσβυρα καλής θελήσεως UNESCO, ιδρύτρια και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Χρήστος Κίτας, ομότιμος καθηγητής ιατρικής, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτριος Νικολάου, τέος δήμαρχος Χολαργού. Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας. Συμμετέχει η Δημοτική Παιδική Χοροδία. Οι κλειστές αίθουσες του Δήμου, όπου σημείωσε η διοίκηση, λειτουργούν ως αμυγείς χώροι για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Για την είσοδο του κοινού θα τηρείται σειρά προτεραιότητας και είναι απαραίτητα. Η χρήση μάσκας, η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε πιστοποιητικού νόσησης εκδίδεται 30 ημέρες μετά από το πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύ του διαρκεί έως 6 μήνες μετά από αυτόν. Και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης.